Μπορεί οι αφήξει στον τουρισμό να κατέγραψαν ρεκόρ το 2023, ωστόσο η εντυπωσιακή άνοδο δεν αποτυπώθηκε και στι αποδοχέ των εργαζομένων σε τουριστικά καταλήματα και στην εστίαση. Τα στοιχεία τη Ελστάτ για την περσίνη χρονιά δείχνουν μειώσει των δίκτυων μισθών και ημερομισθείων, κάτι που αποδίδεται και στι ισχυρέ ελλείψει εργατικών χεριών. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού ήδη σε πάρα πολλέ επιχειρήσει, σε πάρα πολλού κλάδου. Από εκεί και μετά μπορούμε να συνεργαστούμε και να δούμε το ύψος των αποδοχών. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε και για τη φετινή σεζόν, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες και να ζήσουμε σαν άνθρωποι και όπως πρέπει. Τα στοιχεία τη Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν πω οι μεγαλύτερε μειώσει στου μισθού και τα ημερομίσθια σε καταλήματα και εστίαση σημειώθηκαν πέρσι το πρώτο τρίμηνο, σε νεκρή δηλαδή περίοδο, αλλά και το τρίτο τρίμηνο, μέσα δηλαδή στο απόγειο τη τουριστική σεζόν. Στον αντίποδα, οι ισχυρότερε αυξήσει αποδοχών σημειώθηκαν πέρσι στι κατασκευέ, που εμφανίζουν ισχυρή αύξηση σε όλου του δείκτε. Σε μισθούς και ημερομίσθια η αύξηση είναι της τάξης του 24,7%, σε ώρες εργασίας 13,1% και σε απασχολούμενα άτομα 11,2%. Αυξήσεις καταγράφηκαν και στο εμπόριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι πιο πολλοί εμποροϊπάλληλοι αμείβονται με το κατώ μισθό και κάποιοι που είναι παγιοί πριν το 12 είναι στις εργασίες τους, με τις τότε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Γι' αυτό και φωνάζουμε και λέμε στους εργαζόμενους ότι να διεκδικούν. Στο μεταξύ αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5% δηλαδή στα 820 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση μέσα στον Απρίλιο με τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων πάντως να επαναδιατυπώνουν τη θέση τους για διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους και ανάλογα με το ύψος του πληθωρισμού. Για μας σαν εργατικό κέντρο και σαν εργατικό κίνημα δεν μα ικανοποιεί αυτός ο μισθός γιατί δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις δικές μας. Δεν ναι, ανταποκρίνεται να γιατί ο πληθυσμός καλπάζει, η αύξηση τη τιμή της ενέργειας, των καυσίμων και των ειδών πρώτων ανάγκης έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έτοιμα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΑ είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 908 ευρώ.